καλησπέρα. Κλειστό κάρβουνο. Development 2. Ελληνορός των Ανώνυμους. 77-30-23-1-15 για τους πράσινους. 21-8-10. 3-9 για Ανώνυμους. Αντίθετη για τις δύο ομάδες. Το 8 εν τέλει δεν θα ξεκινήσει πεντάδα. Ρεφ, για ρώτα τον, με ποιο ξεκινάει, νούμερο, το παιδί που είναι χωρίς εμφάνιση. Με ποιο είναι το νούμερο σου? Το νούμερο του. Ρεφ, το νούμερο του. Λοιπόν, το 16 είναι. Το παιχνίδι ξεκίνησε. 9. Η φιλοξενούμενη στην επίθεση. Στον τριόποντον. Από το νούμερο 3. 77 θα πάρει το rebound. Επίθεση 14 δευτερολέπτο. Μπάλα θα περάσει χαμηλά. Και πάλι έξω. 7 δευτερόλεπτα. Το νούμερο 15 για 3. Θα στοχίσει. Αμυντικό rebound από το νούμερο 9, ο οποίος θα δώσει και συνέχεια στην αναμέτρηση. Δεν έχουμε καλάθι μέχρι στιγμής. Το νούμερο 16 θα κάνει το λάθος. Κατοχή για τους Ρώστων. Οι Ανώνυμοι και πάλι στην επίθεση. Η μπάλα στον Πίτερ. Για τρεις εκείνος, με τη βοήθεια της τύχης στο νούμερο 8, τον Ανώνυμος θα πετύχει τους πρώτους 3 πόντους της ομάδας του, τους δικούς του και εν γέννη της αναμέτρησης. Σταυρωτές, θα πάρει κεντρικό διάδρομο. Θα στοχίσει το νούμερο 77, ο Κοσκίνας. Ο Πίτερ στη γνωστή του θέση. Το νούμερο 8 θα στοχίσει στον τριών πόντων. Το νούμερο 15 μάζεψε το αμυντικό rebound. Το νούμερο 30 θα πάρει το foul από το νούμερο 9. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, ήταν άστοχος στην πρώτη. Και
45. Αμυντικό rebound από το νούμερο 16 μετά το άστοχο σουτ του παίχτη με το νούμερο 1 από Ρόστο. Πίτερ θα προσποιηθεί, θα στοχίσει το νούμερο 8. Αμυντικό rebound από το νούμερο 30. Σουτ για 3. Άστοχος το 1. Αμυντικό από το νούμερο 21, τον Anonymous. Το νούμερο 10 θα στοχίσει. Και πώς θα την περάσω. Ο Πίτερ θα στοχίσει το νούμερο 8 σε σου 3 πόντων. Νούμερο 23 για 2, η μπάλα στο σίδερο, το 16 θα μαζέψει το αμυντικό. Οι Ανώνυμους κυριαρχούν σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Σουτιά 3, ο Πίτερ πυροβολεί, το 8 αστόχησε. Επιθετικό rebound από το νούμερο 21, σου 3 πόντων από το νούμερο 10, σαν απομηχανίστριος. Ο Ζουνίδης με το 16, μάζεψε το rebound και ανανέωσε την επίθεση για την ομάδα του. Άστοχο σιωτά από το νούμερο 9. Νέο επιθετικό rebound από το νούμερο 16. Το 21 θα το πει στα ίσα το νούμερο 15, ο οποίος θα φύγει στον εθνιασμό. Για να δούμε, θα τελειώσει. Θα το κάνει επιτέλους. Ο Νταγκουλής. Θα στοχίσει το νούμερο 77. Θα μπορούσε για να έχει τελειώσει τη φάση. Έχουμε αλλαγές, το 21 και το 9 θα περάσουν έξω και, και το 10 θα περάσει εκτός. Στο παρκέ αυτή τη στιγμή βρίσκονται το 16, το 2, το 16, το 16. Πέντε για 2, θα στοχίσει ο παίκτης εγώ με την φανέλα χωρίς την εμφάνιση, προφανώς και δεν φοράει το 16 και αντικείμπει άλλος παίκτης με το 16 μέσα που θα πετύχει αυτή τη στιγμή το καλάθι. Θα βρούμε πιστεύω τον αριθμό του σιγά σιγά. Έχουμε αλλαγές, το 8 θα περάσει εκτός. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Για να λύσουμε το γρίφο με τα νούμερα, ο παίκτης που αγωνιζόταν τόση ώρα χωρίς εμφάνιση φοράει το νούμερο 11. Αυτή τη στιγμή στο παρκέ λοιπόν βρίσκονται το 16, το 6, το 2, το 7 και το 14 για ανώνυμους. 15-77, 1, 17 και 30 για Ελληνορώστων, οι οποίοι θα χάσουν την μπάλα. Το 2 για 3. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Νέο επιθετικό ριμπάτο για Anonymous. Αυτή τη φορά το νούμερο 14, ο οποίος εν συνεχεία θα χάσει την μπάλα. Το 15 μετά από πάσα το νούμερο 30 θα πετύχει το καλάθι.
Πάρει και το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Το νούμερο 6 είναι αυτός ο οποίος χρεώθηκε την ποινή. Στη γραμμή της φιλανθρωπίας θα δικαιώσει και τον τίτλο. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι γηπεδούχοι να συνδέονται με το καλάθι. Βήματα, τα οποία ήταν το νούμερο 16. Ο Ζουνίδης. Το νούμερο 1 θα στοχίσει. Το 2 για 3. Άστοχος. Ο Τσίλης στο αμυντικό. 4 δευτερόλεπτα. Κάποιος πρέπει να σουτάρει. Από τον Δαβίδ με το νούμερο 30. Άστοχο, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την ενάρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. 31, 17, 8 και 31 για τους πράσινους. 6, 2, 7, 14 και 16 για ανώνυμους. Όλα το νούμερο 16. Ο Ζουνίδης το χρεώθηκε. Βήματα το νούμερο 8. Το Μασιμάκο. Σε αυτόν χρεώθηκαν. Οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και διανύουν μια εξαιρετική χρονιά. Είναι στο 10-0. Ο Ζουνίδης θα πάρει την μπάλα χαμηλά. Θα γυρίσουν πολύ όμορφα την μπάλα με υποδομή. Τελικός αποδέξης της μπάλας και πάλι ο Ζουνίδης. Το νούμερο 16 θα στοχίσει. Επιθετικό rebound το νούμερο 6. Τον Αλεφαντίνο. Πάλι χαμηλά στο ψηλό και πάλι στην περιφέρεια. Κεντρικό διάδρομο. Ο Ζουνίδης πρέπει να σουτάρει. Ως μη γινόμενη φάση. Στηρίχτηκαν βήματα. Τι. Καλάθι πάντως δεν είχαμε. Είτε ήταν εντός χρόνου η φάση που μόλις παρακολουθήσαμε, είτε όχι. Πολύ όμορφη ενέργεια. Αν κατέληγε και η μπάλα στο καλάθι, θα ήταν εξαιρετικό το αποτέλεσμα από το νούμερο 17. Το νούμερο 14 θα κάνει λάθος. Ο Τσίλης θα κλέψει. Σε αυτόν κατέληξε η μπάλα. Τώρα εδώ θα μιμηθεί τον αντίπαλό του στην προηγούμενη φάση. Θα προβεί και αυτός ένα λάθος. Θα στοχίσει.
Το νούμερο 31 δεν θα καταφέρει να πει στην μπάλα το καλάθι. Στεφανάτος θα πετύχει και άλλους δύο πόντους για την ομάδα του, το νούμερο 2 των γηπεδούχων. Σε άμυνα ζώνης οι γηπεδούχοι. Ο φυλακτός για το νούμερο 1 στόχησε. Το νούμερο 8 μάζεψε το επιθετικό rebound. Το Ζουνίδης έκλεψε την μπάλα με το νούμερο 16. Σε χίδι και στον ενδιασμό ακολουθούσε το νούμερο 7, ο οποίος τα έκανε μαντάρα. Στοχίσει το νούμερο 8. Ο Δαβίδ με το 30 θα μαζέψει το αμυντικό και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Πάντα μπροστά οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται σε θέση οδηγού από την έναρξη της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Μάλιστα, πως και να σας στοχίσει σε σουτ έξω τη γραμμή των 6.75. Κάπου εκεί στα 8-8,5 μέτρα πήρε την απόφαση και σηκώθηκε. Άκρος φιλόδοξο το σουτ, το επιχείρησε. Δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Ο Τσίλης μάζεψε άλλο ένα αμυντικό rebound. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πείσει την μπάλα. Ο Ζουνίδης με το 16 το αμυντικό. Εντάξει, δεν είναι μπάσκετ αυτό που βλέπουμε στις τελευταίες δύο επιθέσεις. Αυτός που παίρνει την μπάλα, που κατεβάζει το αμυντικό, να διασύζει με το κεφάλι κάτω όλο το γήπεδο. Σε καμία περίπτωση, και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Σε αυτή τη φορά ο Καστρινιός. Τσίλης για δύο, άστοχος το νούμερο 17. Το ριμπάο το μάζεψε ο Στόικος το νούμερο 11. Στεφανάτος με το 2-3. Τσίλης στο αμυντικό με το 17. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας. Τρία δευτερόλεπτα χρεώθηκε ποιος, το νούμερο 31. Σάμινα ζώνης και οι γηπεδούχοι. Πίτερ για τρεις, βουτήρωσε ψωμί του αυτές οι άμυνες. Ο Πίτερ με το νούμερο 8 στη φανέλα θα προσθέσει 3 πόντους από τη γωνία. Κίνα θα πάρει την προσπάθεια, το 77 θα στοχίσει.
Το νούμερο 11 θα κατεβάσει το αμυντικό. Ζουνίδης δεν θα συγκρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Θα κλέψει το νούμερο 15. Βήματα από τον Παπαϊάκο με το νούμερο 31. Αλλά στην γνώριμη θέση εκεί στη γωνία που είναι στημένος πάντα ο Πίτερ. Το 8 αστόχησε. Ο Δακούλης μάζεψε το αμυντικό rebound. Ο Ζουνίδης με το 16 έκανε φάουλ πάνω στον Κοσκίνα. Ο οποίος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ήταν πάνω στην προσπάθεια το φάουλ το οποίο έκανε ο Ζουνίδης. Άσογο στην πρώτη. Για τρεις, εύστοχος, άλλο ένα. Παλιά μου τέχνη Κόσκινο, κάνει αυτό που ξέρει να κάνει ο κανείς άλλος καλύτερα στο παρκέ. Το νούμερο 8, τον Anonymous, θα προσθέσει άλλους 3 πόντους. Ο Δακούλης θα στοχίσει. Ο Δαβί θα μαζέψει το επιθετικό. Και αυτή τη φορά ο Τσίλης θα συνεισφέρει και στο σκοράρισμα σου 3 πόντων, το νούμερο 17. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Ο Τσίλης αυτή τη φορά θα στοχίσει. Το νούμερο 17, το rebound από το νούμερο 11. Και συνεχεία ο Δαβίδ με το νούμερο 30 θα κάνει το φάουλ. Λοιπόν, έχουμε κάποιες αλλαγές. Το 30 από ο Λινορώσον θα περάσει στον πάγκο. Τη θέση του θα πάρει το νούμερο 8. Ο Ζουνίδης από Ανώνυμος με το 16 θα περάσει εκτός. Το νούμερο 10 στη θέση του. Για να πούμε λίγο τις πεντάδες. 9, 8, 21, 11 και 10 για Ανώνυμους. Το 21 θα στοχίσει. Πάμε λίγο και στους πράσινους. Το 1, το 77, το 17, το 15 και το 8. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα μπροστά. Θα κλέψει την μπάλα. Ουσιαστικά θα του πάρει την ταυτότητα το νούμερο 9. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound. Για να δούμε, θα συγκρατήσει την μπάλα. Θα το κάνει. Η φάση του αγώνα. Τι κόψιμο δέχτηκε το νούμερο 21 από τον Ταγκουλή με το νούμερο 15. Φυλακτός με το ένα στόχισε σου 3 πόντων. Το 21 θα στοχίσει, ζητάει φάουλ. Ο Κοσκίνας με το νούμερο 77 θα κάνει το λάθος, θα την κλέψει την μπάλα το νούμερο 11. Τέλος ημιχρόνου. 7-21 το σκορ μπροστά οι Ανώνυμους. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 9-21 το σκορ μπροστά οι Ανώνυμους. Τα τεχνικά προβλήματα λύστηκανε. Είμαστε και πάλι χαρούμενοι. Λοιπόν, το νούμερο 14 πήρε το φάουλ. Από ποιον το θέμα είναι?
χαμηλά στο νούμερο 14, το οποίο θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από τον Αλεφαντίνο. Στους τριών κοντών από τον Πίτερ με το νούμερο 8. Το νούμερο 15 το αμυντικό. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ταγκούλης ήταν. Κοσκίνας με το νούμερο 77 θα στοχίσει. Κοσκίνας με το νούμερο 16 θα πάρει το αμυντικό. Ο Χριστόπουλος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Το νούμερο 14. Σε αυτό το κατοχή και πάλι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι καλούνται να γυρίσουν παιχνίδι 12 ποντών. Ο Κοσκίνας αστόχησε με το νούμερο 77, δεν κατάφερε να πέσει την μπάλα στο καλάθι. Πάντα σε άμυνα ζωνής οι γηπεδούχοι. Είχομαι τώρα επιθετικό φάουλ πάνω στο σκριν. Ποιος, το 14? Ναι, το 14 το έκανε. Σαν αυτά που έκανε ο Μπατίς στην Ελλάδα όταν έπεσε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, που ήταν μισά σκριν, ήταν φάουλ, αλλά δεν δινόντουσαν. Εντάξει, μην πούμε τους λόγους, γνωρίζουμε όλοι. Δύο πόντων. Ήταν το 16 τον Ουζουνίδη μετά το άστοχο σουτ του Ασημάκου με το νούμερο 8. Για τρεις παρά λίγο. Το φάουλ από τον Ταγκουλή. Ο Πίτερ θα έχει την ευκαιρία, τη δυνατότητα για τρεις ελεύθερες βολές. Είναι ο πρώτος πόντος μετά από 2 λεπτά. Και 45 δευτερόλεπτα στο τρίτο δεκάλεπτο στο οποίο βρισκόμαστε. Εύστοχος και στις τρεις, αυτό έλειμμα σε έλειπε. Εδώ βάζει άλλα κι άλλα. Αγκουλίδη το 15 δεν θα καταφέρει. Απολύτως τίποτα. Ξανά διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο Ζωνίδης είναι μόνος του, δεν θα πάρει την προσπάθεια. Φάουλ από τον Τσίλι πάνω στον Νεοζωνίδη, ο λίγον σκληρό. Και συνέχεια στο παιχνίδι μας, 6 και 27 για το τέλος της πρώτης τελευταίας τροφής. Το 8 μάζεψε άλλο ένα σκουπίδι ο Πίτερ, ο οποίος βοηθάει και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Πεντάδες Εντάκη, 14, 11, 6, 2 και 7 για ανώνυμους. Νούμερο 23, 8, 77, 17 και το 1 για Celtics. Σούτε 2 πόντων, εύστοχο. Καστρινιός με το νούμερο 7. Διαφορά ανοίγει, δεν έχουν πετύχει καλάθι σε αυτά τα 5,5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Οι γηπεδούχοι έχουν μπει με το μαχαίρι στο στόμα, το νούμερο 23 θα κάνει τον λάθος, θα διορθώσει. Φύλακτος για 3, το 1 στόχισε. Εύστοχο, το πρώτο για τον Κοσκίνα με το νούμερο 77. 12-31, 3-26 για το τέλος. Πρώτο καλάθι και του ιδίου αλλά και της ομάδας του για αυτή την περίοδο. Το Ιγκόσο με το νούμερο 11 κέρδισε το φάουλ, έχω την εντύπωση από το νούμερο 17. Από τον Τζίλι με το νούμερο 17, ο οποίος μάζεψε το rebound, εν συνεχεία έκανε το λάθος, η μπάλα πέρασε στην κατοχή των φιλοξενούμενων. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out. Βολές για το νούμερο 14, οι υπόλοιποι είναι το 10, το 6, το 21 και το 2 για ανώνυμους. 77, 1, 8, 23 και 17. Νομίζω ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή. Αστοχή και η δεύτερη. Μπορεί να ο Ντόμος ανανεώνει την επίθεσή του. Διαχειρός Γρακόπουλο με το νούμερο 21. Στου διατρής, μέσα, μάλιστα. Ο κύριος Αλεφαντίνος, ο οποίος δίνει τον μπάγκο με τους συμπαίκτες του, το νούμερο 6. Έδωσε αρκετή καμπύλη στο σουτ. Ναβάρο, αυτός τα καλύτερα. Απαντήσουνε οι Ρόστον με τη βοήθεια αυτή, τις ίδιες θα το κάνουν. Ο κύριος Ασημάκος με το 8. Οι άμυνες ζώνης που έχουν προτιμήσει οι δύο ομάδες έχουν δώσει την δυνατότητα να δούμε πάρα πολλά τρίποντα.
προσπάθηση. Δεν θα αφήνουμε το 10, αστόχησε. Ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής της φάσης που μόλις παρακολουθήσαμε. 1-34 για το τέλος. Κυρίαρχη σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής η αίτητη του ομίλου. Άστοχος σε τριών πόντων. Ο Τσίλης με το 17 μάζεψε το αμυντικό. Ο Ασημάκος καταρχήν έχασε, δεν πρόσφυσε δύο πόντους για την ομάδα του. Εν συνεχεία χάλασε την ασίστ του Τσίλη, δεν πρόσφυσε δύο πόντους στο ενεργητικό του. Τα έκανε λίγο τη μαντάρα. Δεν ξέρω εγώ πότε ο Τσίλη θα του ξαναμιλήσει μετά από αυτό. Ο Σπίνας κέρδισε το φάουλ, το νούμερο 77. Τα 40 και 3 για το τέλος. Άφηγε στην πρώτη. Έφτωγε στη δεύτερη. Το 16-35. Φάουλ του Κοσκίνα με το νούμερο 27, αυτό στο πλήρω αυτή τη φορά, δεν είναι να μπορεί. Έχουν συμπληρώσει και 5 ομαδικά, οπότε έχουμε βολές. Στεφανάκο με το νούμερο 2. Έφτιαξε την πρώτη. Έφτιαξε και στη δεύτερη. Να θα πάρει το φάουλ από τον Χριστόπουλο, εκείνον το χρεώθηκε, το νούμερο 14. 6-7, ήταν το τέταρτο ματικό, βόλες δεν υπάρχουν, επαναφορά απ' έξω για να δούμε τι θα σκαρφιστούν σε αυτά τα σχεδόν 7 δευτερόλεπτα που απομένουν. Σε πρώτη φάση τίποτα. 5 δευτερόλεπτα. Δεν κόβει κανείς προς τη ρακέτα, ευλόγως γίνεται το λάθος. Ο Τριανταφύλου με το νούμερο 14, με τον τρόπο που σούταρε, το μόνο που κατάφερε να παραλίγο να τραυματίσει τον νόμο του. Έχουμε τέλος τρίτου δεκαλέπτου, νομίζω 16-37 το σκορ. Λοιπόν, έναξι τελευταία στροφή της αναμέτρησης. Για να δούμε λίγο τις πεντάδες. Αφού δούμε τη φάση. Λοιπόν, φάουλ κέρδισε από το νούμερο 11 το νούμερο 15. Πάμε λίγο για ανώνυμους. 8, 10, 16, 11 και 7. 23, 15, 17. 1. 1. Μόλις γυρίσει και ο τελευταίος και τον δούμε. Άμα φύγει ο κύριος Τσίλης από μπροστά του που μας παρενοχλεί, το νούμερο 31 είναι για Λίνο Ρόστο. Πολύ όμορφη φάση μόλις παρακολουθήσαμε.
πάσα, πως αποδέχτης ο Ζουνίδης με το 16, έκοψε πανέμορφα, ψε την μπάλα στο καλάθι, πάση για χειροκρότημα. Λοιπόν, 9 και 4 για το τέλος. Διανύσαμε μόλις το πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Πίτερ, υπέρχει του στη γωνία. 10 για 3 ο Ζουνίδης, το επιθετικό. Το νούμερο 16. Πάντα σε αμήνα ζώνης, η πράσινη. Νέο τρίποντο από τη γωνία, άστοχο. Από το νούμερο 10 και πάλι. 0 στα 2 σε αυτή τη φάση συγκεκριμένος. Ο Τριανταφύλλου ήτανε. Πολύ όμορφη ενέργεια μόλις παρακολουθήσαμε. Το νούμερο 1 την ασίστ. Τελικός αποδέκτης ο Ταγκουλής, του οποίου η φανέλα έχει το νούμερο 15. Είτε θα γυρίσουν πολύ όμορφα την μπάλα, η ζώνη θέλει ταχύτητα, είναι γνωστό αυτό. Θα γίνει το λάθος από το 30 με το νούμερο 10. Η μπάλα θα καταλήξει στον παίκτη με το νούμερο 31. Θα δώσει στον φυλακτό, δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, το νούμερο 1 των Ρώστων. Πίτερα το σπίτι του. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι να πούμε. Το νούμερο 8 που του πούλησε. Όσα αξίζει μια εικόνα, δεν αξίζει και μια λέξη. Λένε οι Κινέζοι. Κάτι θα ξέρουν. Για κάτι τέτοιες φάσεις το βγάλανε βασικά. Βγάλανε αυτή τη ρίση, φαντάζομαι. Λοιπόν. Το νούμερο 31 ο Παπαϊάκος είναι στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Βάλα χαμηλά στο νούμερο 11, ποιος θα στοχίσει. Θα δηλήσει τα τάξιπο αμυντικό, το νούμερο 15, και θα δώσει τον φυλακτό που θα προσπαθήσει να πάρει την εσωτερική. Θα δώσει στον Ταγκουλή, το 15 θα στοχίσει, ο Ζουνίδης σε άλλο ένα αμυντικό, το νούμερο 16. Θα του κλέψει την μπαλά στην προσπάθειά του να βρει συμπαίκτη του με σκαστή. Θα νοτσίλει το νούμερο 17. Λάθος από τον Ταγκουλή. Το 15 το λάθος. Πίτερ την ασίστ, ο Ζουνίδης το καλάθι. Το με το 16 συνεργάστηκαν εδώ. Το 16 τελικός από τη μπάλας. Ο Ταγκουλής με το 15 αστόχησε. Το επιθετικό ριμπάου του μάθησε το νούμερο 23, ποιος ο Νανέας στην επίθεσή του. Ο Καράσουλος, ο Παλιάκος για 3, το νούμερο 31 αστόχησε. Yes. Το Πίτερ με το νούμερο 8 πέρασε εκτός. Ο Ζουνίδης αφήσει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Αμυντικό από το νούμερο 15 Ταγκουλής. Για τους ανώνυμους αυτή τη στιγμή στο παρκέ είναι το 6, το 7, το 2, το 16 και το 11.
το 17, το 15, το 31, το 23 και το 1 για Ρόστον. Μπήκαμε στα τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Τσίλης, με ταμπλό φαντάζομαι. Το 17 θα στοχίσει, επιθετικό ριμπάουντ του Παπουλή. Θα πετύχει το καλάθι. Έχει δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή το νούμερο 15, ο οποίος τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης είχε ανεβάσει ταχύτητα, δίνει λύση στην ομάδα του και στις δύο πλευρές, είναι από τους πλέον διακριθέντες. Ό,τι παρακολουθήσαμε από τον ιστορικό μας τον νούμερο 11 είναι ως μη γινόμενο. Όχι, δεν τελείωσε το νούμερο 14. Ο Τσίλης με το 17 πήρε το αμυντικό. Να και σαν προτές δίπλες από τον Νταγκουλή. Επίδειξη Τσίλης τεχνικής κατάρτισης. Φυλακτός για 3, το 1 στόχισε. Αλεφαντίνος στο αμυντικό. Να εδώ ο κύριος αυτός με το νούμερο 6. Πολύ καλή εμφάνιση και αυτός απόψε. Οι ανώνυμοι θα πετύχουν άλλη μια νίκη. Θα διατηρήσουν το αίτητο. Από την άλλη, οι Ρόστον θα μείνουν χωρίς νίκη. Ο Νταγκουλής μάζεψε άλλο ένα αμυντικό rebound στο νούμερο 15. Φάουλ από ποιον, από 11. Χαμηλά. Νταγκουλή, ο οποίος έχει δικαίωμα, όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα για καμία ελεύθερη βολή, ήταν το τέταρτο ματικό. Από το επόμενο. Λοιπόν, 3 λεπτά, τελευταία 3 λεπτά. 180 δευτερόλεπτα. Όπως και να το πούμε, το ίδιο είναι. Τυπική διαδικασία ότι παρακολουθούμε. Με πολύ όμορφο θέαμα όμως. Χωρίς ασπέρις να μην είχαμε. Είχαμε πολύ όμορφες φάσεις. Το απολαύσαμε. Φαντάζομαι το ίδιο και τα παιδιά. Μάλιστα, καλάθι και φάουλ. Πρωταγωνιστής ο Χριστόπουλος, το νούμερο 14. Το φάουλ που το κάνει το νούμερο 17, ο Τσίλης. 3 αλλαγές, 31-17 και 1 εκτός. 77-38 για Ελληνορώσο να περάσουν στο παρκέ. Από την άλλη πλευρά είναι το 14, το 2, το 10, το 21 και το 9. Από τον κύριο με το νούμερο 15, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα σε αυτό το δεκάλεπτο. Δυστυχώς δεν τον ακολούθησε κάποιος άλλος ο παίκτης του. Ήταν εξαιρετικός. Για τα φίλου με το 10 θα στοχίσει σε άλλο ένα τρίποντο. Ο Νταγκουλής, one man show, το δεκάλεπτό του. Θα κάνει όλα, μάζεψε και το αμυντικό. Αστόχησε το 31.
για 2 από τη γωνία, εύστοχο από τον Στεφανάτο, 2 στο φανέλα. Ένα και 26 για το τέλος. Παρά ένα από το dub score. Το σκήνας του 77 θα στοχίσει εξ απαφής. Έλλειψη ψυχολογίας φανερό αυτό. Στη συγκεκριμένη φάση παρακολουθήσαμε. Κοιτάξτε, αυτό την κάνω τα βουλίνη του παραπέντε. Έκλεψε την μπάλα. Φοβερό πάθος. Το νούμερο 23 για 3. Ο Χριστόπουλος με χαρακτηριστική ευκολία θα πάρει το αμυντικό, το νούμερο 14. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό και μόνο μπήκαμε, διανύσαμε και το μισό του. Τενταφύλλου θα στοχίσει το 10, θα κουλήσει άλλο ένα αμυντικό rebound, έχουμε βαρυθεί να το λέμε. Εξαιρετικός, του αξίζει ένα πολύ μεγάλο πυροπρότημα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία επίθεση. Τέλος παιχνιδιού, οι ανώνυμοι σε άλλη μία νίκη θα τηρήσουν το αίτητο. Και από την άλλη, οι Ελληνορώσων θα παραμείνουν χωρίς νίκη για το πρωτάθλημα της Development 2.